Ποια είναι η κυρία? Τι είπε η κυρία καταρχάς? Να πούμε ότι επίσης το Γιώργο Λιάγκα βρέθηκε χθες, η Κατερίνα Καινούριου. Βρέθηκε, σου λέει, τι είπε, αμέσως για να πεις το όνομα εκεί. Βιάζεται! Βιάζεται η Καινούριου, τα είπε. Η Καινούργη του Κατερινάκη. Τι είπε η Κατερίνα? Λοιπόν, σε ερώτηση του Γιώργου Λιάγκα αν θα γνώριζε τον Βασίλη Κικίλια σε κάποια φίλη της, είπε αυτήν την ατάκα. Ότι εντάξει, είναι καλός, αλλά πιστεύω ότι είναι φλόρος. Λέει, το θεωρώ φλόρο το Βασίλη Κικίλια. Γιατί εκείνη δεν της στο ερώτημα αν θα έκανε εκείνη κάτι με τον Κικίλια, εσύ είχατε τον Κικίλια, τι είπε ακριβώς? Πάμε το δούμε, μην μπερδευόμαστε. Πάμε να δούμε ακριβώς τι υπόθηκε. Γιατί εδώ μιλάμε με ντοκουμέντα. Πάμε να δούμε λοιπόν. Καλό παιδί σου, εύχομαι τέλος πάντων. Σε ευχαριστώ, να σκαλανίσεις κάτι να προτείνεις. Κοίτα, επειδή μου το ξαναπεί και κοινωνικά που βγαίνουν έξω, δεν έχω κάποιο φίλο που να ξέρω εγώ. Ο Κικίλιας ήταν φίλος μου, τα έφτιαξε του Παλατσινού. Δεν μ' αρέσει εμένα ο Κικίλιας, το έχω ξαναπεί νομίζω. Δεν σ' αρέσει, γιατί? Όχι. Τον συμπαθώ πολύ σαν πολιτικό, μου αρέσει πάρα πολύ, ενώ είναι ευγενέστατος κάθε φορά. Δεν είναι το στυλ του άντρα που ψάχνω. Δεν είναι. Όχι, του θέλω λίγο έτσι, ίσως πιο αλήτες, λίγο ένα. Δεν είναι αλήτες ο Κικίλιας. Όχι, μου κάνει αρκετά φλόρος για μένα. Φλόρος. Μάλιστα. Εδώ είναι η ατάκα. Εντάξει, θα ακούσουμε λίγο στο τέλος την ατάκα. Στο τέλος, μην το βάλετε την αρχή. Δηλαδή, παιδιά, τι είναι αυτά τα πράγματα? Αυτά. Και μιλάς για ένα αρσενικό, μιλάς για έναν άντρα. Ναι. Και πρώην μπασκετμπολίστας κιόλας, έτσι. Δεν έχει σχέση αυτό. Πώς δεν έχει? Μιλάς για έναν άντρα. Πάντως δεν ξέρω τι είναι. Ξαναλέμε λοιπόν, εμείς έχουμε κάνει δρυμή κριτική. Δρυμή ήταν η κριτική κατά του Κακίλια. Του τα λέμε έξω τα δόντια. Δεν έχουμε κάτι με το πέμον άνθρωπο. Εδώ περνάνε όλοι από κόσκινο όποιος κάνει ατοπήματα. Εδώ λοιπόν στην παρούσα φάση το τόπιμα της Κατερίνας Καινούριου. Για πάμε το ξανακούσουμε. Θέλω λίγο έτσι, ίσως πιο αλήτες, λίγο ένα. Δεν είναι αλήτες ο Κικίλιας. Όχι, μου κάνετε αρκετά φλόρος για μένα. Φλόρος. Φλόρος. Μάλιστα. Τι είπατε? Μπορεί να βάλει τις συλλήψεις. Πιο επιλήψιμο, ποιο από τα δύο είναι? Εντάξει, ίσως εννοούσε το αλήτης ή το φλόρος. Πιο μποέμα, ας πούμε, για τα λοιπά. Μια χαρά είναι ο Κικίλιας. Μπορεί να εννοεί ο καθένας πίσω από μία λέξη, αυτό είναι άλλο κεφάλαιο. Το θέμα εδώ πέρα είναι ποια είναι η αντίδραση του Κικίλια. Να πούμε ότι έχει ενοχληθεί σύμφωνα με το περιβάλλον, το έχει ενοχληθεί και υπήρχαν έντονες αντιδράσεις. Από πολύ κόσμο που λένε πώς είναι δυνατόν σε ένα αρσενικό να τον αποκαλείς φλόρο. Και ο ίδιος είναι ενοχλημένος και στεναχωρημένος, δηλαδή λέει ρε παιδιά. Γιατί δεν είναι όλοι αυτά τα πράγματα να ακούγονται? Σίγουρα. Γιατί δεν είμαι φλόρος, ας πούμε. Δηλαδή εντάξει, είναι κάτι που τον ενόχλησε. Σε μια εκπομπή που τη βλέπει πολλοί κόσμος, αν δεν κάνω λάθος, θα βρεθεί κάποια στιγμή καλεσμένος ο Βασίλης Κικίλιας εκεί, στην εκπομπή του Λιάγκα. Είναι στον προγραμματισμό. Ναι. Αλλά το θέμα είναι πώς ξεστόμησε αυτή τη φράση. Και το είπε και μόνη της η Κατερίνα Καινούργιου. Δηλαδή δεν πιέστηκε από τον Λιάγκα. Ήθελε να ρίξει τη σπόντα. Δεν ξέρω. Εντάξει, τώρα για να το πάμε ένα βήμα παραπάνω, ναι. Γιατί γνωρίζουμε κάποια πράγματα. Ίσως η Κατερίνα Καινούργιου, επειδή ένα μεγάλο χρονικό διάστημα είναι μόνη της μετά τον πρόσφατο χωρισμό της, ναι. Ίσως να την έχει επηρεάσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή το βλέπει έχει ότι Παλατσινού. Ή μπορεί να είναι κρυωμένη. Να είναι. Ναι. Κρυωμένη. Δεν νομίζω, γιατί δεν δίνεται και τόσο ζεστά όπως θα δούμε και στη συνέχεια. Γι' αυτό λέω. Μάλιστα. Εμένα πάντως αυτό που με εξέπληξε ακόμα πιο πολύ από αυτό είναι που λέει η Κατερίνα Καινούριο ότι είναι ένας πολύ αξιόλογος και τόσο καλός πολιτικός. Έκανε για το πολιτικό της σχόλιο η Κατερίνα Καινούριο. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν τώρα να μάθουμε.